ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων. Το αρμόδιο τμήμα εργασιακών σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Κιλκής έκανε πρώτη φορά έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης τον Ιούνιο του 2016. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η μη καταβολή δεδουλευμένων σε 310 εργαζόμενους για τρεις μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Το συνολικό ποσό άγγιζε τις 500.000 ευρώ. Η υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατέθεσε μήνυση κατά της επιχείρησης, κατά του εργοδότη. Ο εργοδότης κατέβαλε τα οφειλόμενα ποσά και στη συνέχεια έτυχε αθωτικής απόφασης. Δεύτερο έλεγχο πραγματοποιεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τον Ιανουάριο του 2017. Ξανά βρίσκει ότι υπάρχουν δεδουλευμένες αποδοχές που δεν έχουν καταβληθεί σε 220 εργαζόμενους για τους μήνες Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2016 και το επίδομα αδείας του 2016. Συνολικό οφειλόμενο ποσό 509.000. Και πάλι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας υποβάλλει μήνυση, η υπόθεση ακόμη δεν έχει εκδικαστεί. Τρίτος έλεγχος που γίνεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας το Μάρτιο του 2017. Διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευμένα σε 300 εργαζόμενους για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, καθώς και οι αναλογίες αδειών και επιδομάτων αδείας εποχικού προσωπικού για τους ίδιους μήνες, συνολικού ποσού 300.000 ευρώ. Και πάλι καταθέτει μήνυση το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αναμένεται ο ορισμός της δικασίμου. Με αυτά τα στοιχεία δεν λέω τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το ότι η Επιθεώρηση Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει αυτά που μπορεί με τα μέσα που διαθέτει. Είναι προφανές ότι η επιχείρηση έχει μία τακτική μη καταβολή των δεδουλευμένων. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο εξαντλεί όλα τα μέσα που διαθέτει. Στη δευτερολογία μου θα σας πω για μια νεότερη εξέλιξη που ενημερωθήκαμε μόλις χθες. Ευχαριστώ. Έχετε...